30 Ιανουαρίου 1996. Για μια βραχονισίδα στο Αιγαίο, Ελλάδα και Τουρκία είναι με το δάκτυλο σε σκανδάλι. Ξαφνικά, μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, εμφανίζονται δύο φουσκωτά του τουρκικού ναυτικού με πάνωπλους καταδρομής που έχουν εντολή να ανέβουν στη βραχονισίδα και να την καταλάβουν. Η κωδική ονομασία της ομάδας των Τούρκων καταδρομέων είναι η λέξη Καρντάκ. Έτσι αποκαλούν τα Ίνια οι Τούρκοι. Αρχηγός στο κομάντο είναι ο υπολοχαγός Ζέκι Σεν. Τα ελληνικά πολεμικά πλοία που βρίσκονται γύρω από τα Ίνια παρακολουθούν την αποβατική ενέργεια των Τούρκων και ενημερώνουν αμέσως την ελληνική ηγεσία. Σε απόσταση βολής από τα ελληνικά πλοία βρίσκονται αντιτορπιλικά, φρεγάτες και υποβρύχια των Τούρκων. Οι 12 Τούρκοι κομάντος ανεβαίνουν στην ελληνική βραχονισίδα, στείλουν τα πολυβολία τους και παίρνουν θέσεις για απόκρουση επίθεσης των ελληνικών δυνάμεων. Όλα πια κρέμονται σε μια κλωστή. Ο τότε αρχηγός Γεεθά Ναύαρχος Λιμπέρης επικοινωνεί με τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, που βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση με το Ελληνικό Αρχηγείο Ένοπλων Δυνάμεων και το Υπουργικό Συμβούλιο και του λέει: «Δώστε μου εντολή και ισοπεδώνω μέσα σε λίγα λεπτά τα Ίμια. Έχουμε τεράστια δύναμη πυρός με τα πλοία μας». Ο Σιμίτης μένει για λίγα λεπτά αναποφάσιστος. Οι Τούρκοι κομάντος έχουν απλωθεί σε όλη την έκταση της βραχονισίδας. Ελληνικό ελικόπτερο με τους χειριστές αξιωματικούς Βλαχάκο, Καραθανάση και Γιαλοψό πετάει πάνω από τα Ίμια, φωτίζει τις θέσεις των Τούρκων κομάντος και δίνει στόχο στις ελληνικές δυνάμεις. Το ελικόπτερο με τους τρεις ήρωες Έλληνες πέφτει όμως στη θάλασσα υπό αδιευκρίνησες συνθήκες και σκοτώνονται και τα τρία παλικάρια. Κάποια στιγμή ήρθε ο κύριος Λιμπέρης στη μονάδα, μας μάζεψε σε μια αίθουσα διδασκαλίας και μας έδωσε να καταλάβουμε ότι θέλει, λέει, να γυρίσετε όλοι. Εκεί, εντάξει, καταλάβαμε ότι δεν είναι και ότι καλύτερο, ότι πάμε κάπου τελείως διαφορετικά από ότι πηγαίναμε σε διαφορετικές φάσεις. Όλοι μπορούσαμε να πεθάνουμε για έναν και ήμασταν αποφασισμένοι να πεθάνουμε και ένας για όλους. Μετά από κάποια ώρα δόθηκε το σήμα και μπήκαμε σε ένα ελικόπτερο όλη η ομάδα και μας άφησε σε ένα νησί. Από εκεί μας πήρανε κάποιοι άλλοι δικοί μας, περάσαμε σε κάποια σκάφη δικά μας, το οποίο περιμέναμε να δώσουν το ok για να ανέβουμε στη βραχονισίδα. Ήμασταν οπλισμένοι. Δυστυχώς δεν τα είχαμε όλα. Η εντολή δεν ήταν να ανέβουμε στη βραχονισίδα να κατεβάσουμε καμία σημαία. Η εντολή ήταν ότι πρέπει να ανέβουμε στη βραχονισίδα, να βάλουμε τη σημαία μας στην ελληνική και να περασπιστούμε το δικό μας ελληνικό χώρο, το οποίο δεν ήταν μόνο τα Ίμια, ήταν και το διπλανό νησάκι, το οποίο για κάποιο σκοπό μέχρι σήμερα ψάχνουμε, γιατί δεν ανεβήκαμε και στην άλλη βραχονισίδα που ήμασταν δύο ομάδες. Κάποια στιγμή δόθηκε το σήμα και ανέβηκε μία ομάδα από εμάς απάνω, γιατί ήμασταν δύο ομάδες. Εκεί ακολουθήσαμε τις διαταγές των ανωτέρων μας. Ήταν σαφές, οπλισμένη ασφάλεια, το δάχτυλο σκανδάλι. Ευτυχώς ήμασταν πολύ ψυχραιμοί, αν και τα βράδια που μαζευόμασταν όλοι κάτω από τη σημαία κάναμε την προσευχή μας. Σε κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι, εντάξει, εδώ για μας είναι το τέλος. Δεν φοβηθήκαμε, ούτε χαρήκαμε, γιατί πιστεύαμε ότι πραγματικά θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Δυστυχώς δεν μας αφήσαμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Φανταστείτε κατά πόσο στεναχωρήθηκαν οι Έλληνες βατραχάνθρωποι που ανέβηκαν σε μια ελληνική βραχονισίδα να τους πούνε ότι κατεβάστε τη σημαία σας να φύγετε. Και όλοι κοιταχτήκαμε και λέγαμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν κατεβάζουμε καμία σημαία, δεν πάμε πουθενά. Εκεί έγινε ένας πανικός, γιατί φοβηθήκανε ότι εμείς το είχαμε πάρει απόφαση. Ότι κάτι λάθος θα γίνει, δεν θα υπάρχει επιστροφή για μας. Αρχίζαμε και γράφαμε στα ρούχα μας, στα παπούτσια μας, σε ό,τι αντικείμενο είχαμε, ξέρω εγώ, ότι εντάξει, αν κάτι γινόταν, ξέρω εγώ, αν κάτι βρίσκανε βασικά,
ξεχνάει και κάτι η οικογένειά μας. Κάναμε αυτό που δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ. Κάναμε το εντελώς αντίθετο. Δεν κάναμε αυτό που έχουμε μάθει τόσα χρόνια να κάνουμε. Ούτε να πολεμήσουμε, ούτε να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν και το ξαναλέω ότι δεν είμαστε πολεμοχαρείς. Και δεύτερον, κατεβάσαμε τη σημαία μας. Ένα πράγμα που σκοτωνόμαστε γι' αυτό. Κατά πόσο για έναν βατραχάνθρωπο πάρει τη σημαία και φύγει. Είναι ντροπή για μας. Όταν γυρίσαμε πίσω, όλοι κοιτάγανε και μας λέγανε που μας ξέρουνε, εντάξει, μπράβο, αλλά ρε παιδιά, τη σημαία. Και κατεβάζαμε το κεφάλι και φεύγαμε. Παίξανε με όλο τον ελληνικό λαό. Κοροϊδέψανε κάποια άτομα που πήγαν να δώσουν τη ζωή τους. Και δυστυχώς, κάποιοι πίσω τις καρέκλες είχαν ήδη αποφασίσει τι θα γίνει και δεν ενδιέφερε αν κάποιος από αυτούς που ήταν εκεί πάνω κάνει κάποιο λάθος και δεν τα έχουν υπολογίσει σωστά. Μετά, εγώ ρωτάω τι θα γινότανε.